centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Είχαμε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της χρονιάς. Ναι. Υπήρχε το ένα το θέμα για, για τον καθορισμό χρήσης γης τμήματος Δημοτικού Δάσους Κλεισούρας, Εμβαδού, 200 περίπου στρεμάτων, στη θέση Δούκας, των Δήμων Καστοριάς και Αμιντέου, για την υλοποίηση αεολικού σταθμού ισχύως 24 ΜΒ. Ναι. Και το θέμα 10, το αμέσως επόμενο, που είναι η εκμίσθωση του τμήματος έκθεσης του Δημοτικού Δάσους Κλεισούρας για την υλοποίηση αυτού του σταθμού. Γενικά με τις ανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει μια, θα λέγαμε, κινητικότητα πολύ έντονη τα τελευταία χρόνια, αλλά και από την άλλη υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Τα ζήσαμε πολύ πρόσφατα και στο χωριό μου, στον Δήμο Άργους Οριστικού, με το Κωνσταράζη, όπου και εκεί προσανατολίζονται να αναπτύξουν και φωτοβολταϊκά αλλά και τα πάνελς. Ποια είναι η θέση σας, γιατί υπήρξε και η αντίδραση και τα όχι της αντιπολίτευσης πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, η συγκεκριμένη απόφαση για την εκμίσθωση έτσι της έκτασης είχε πάρθει, ή της συνεργασίας με μια συγκεκριμένη εταιρεία, είχε πάρθει το 2013. Όλα τότε έγιναν. Όλα τότε έγιναν, κύριε Κορανσίδη, όλα τότε έγιναν. Οπότε, και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τότε. Ναι. Μιλάμε όμως για μια επένδυση των 24 ΜΒ, ναι, η οποία δεν είναι και υψηλής όχλησης. Είναι κάτι το οποίο συνηγορούν ομόφωνα, θα έλεγα, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. Δηλαδή είναι κάτοικοι της Κλεισούρας το θέλουν. Οι κάτοικοι της Κλεισούρας το θέλουν όλοι ανεξαιρέτως και αλήθεια, το εκφράζουν μέσω του στόματος του Προέδρου Κλεισούρας, ο οποίος ήταν παρόν εχθές στην του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα τοποθετήθηκε. Μίλησε εκ μέρους των κατοίκων της Κλεισούρας και επιβεβαίωσε βέβαια και, και τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και, ότι η συγκεκριμένη επένδυση δεν θα επηρεάσει περιβαλλοντικά είτε και ως εικόνα τη συγκεκριμένη περιοχή. Να γεμίσουμε την Κλεισούρα λοιπόν. Είναι λοιπόν μια επένδυση, η οποία μια τοποθέτηση μάλλον ανεμογεννήτριων, οι οποίες δεν θα φαίνονται από την πλευρά της Κλεισούρας. Είναι σε κάποιο σημείο το οποίο δεν θα είναι ορατό εντός του οικισμού της Κλεισούρας. Μιλάμε για τρεις ή τέσσερις ανεμογεννήτριες, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια υπάρχουν και ανταποδοτικά έσοδα για τον Δήμο Καστοριάς, αλλά και για την συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που κάναμε εμείς εχθές είναι να η εκμίσθωση της συγκεκριμένης έκτασης να γίνει με δημοπράτηση. Θα μπορούσε να γίνει και απευθείας. Απλά εμείς επιλέξαμε τον τρόπο να γίνει δημοπράτηση και μέσα έτσι από δημοκρατικές και νόμιμες διαδικασίες, ώστε να είμαστε 100% εξασφαλισμένοι. Υπάρχουν ανταποδοτικά έσοδα λοιπόν για τον Δήμο Καστοριάς από την συγκεκριμένη επένδυση και βέβαια έσοδα τα οποία θα πάνε σε μεγάλο ποσοστό στην συγκεκριμένη περιοχή όπου θα γίνει η επένδυση. Τα ξέρουμε αυτά τα αντισταθμιστικά και πώς θα λειτουργούν? Είναι 20.000 ευρώ η εκμίσθωση των η εκμίσθωση της έκτασης. Είναι 200 στρέμματα από 100 ευρώ, περίπου 20.000, και βέβαια το 3% των ακαθάριστων εσόδων από τη συγκεκριμένη επένδυση, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ ετησίως προς τον Δήμο Καστοριάς. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και θα υπάρχουν και κάποιες άλλες, έτσι, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, κάποιες άλλες παροχές και προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και παροχές προς τον Δήμο Καστοριάς, όπου θα μπορεί να τις αξιοποιήσει, να τις αξιολογήσει και να τις αξιοποιήσει όπως ο Δήμος νομίζει.
Το κυριότερο όμως από όλα είναι η σύμφωνη γνώμη και μάλιστα η κατά κάποιον τρόπο πίεση από την συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή από την Κλεισούρα, ώστε να γίνει αυτό το έργο. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες απόψεις, όπως του κύριου Ταμίλια που λέει ότι 12 νεμογεννήτριες τοποθετημένες στην κορυφογραμμή και μάλιστα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως δασική έκθεση σημαίνει αυτομάτως ένα έργο φαραωνικών διαστάσεων, με ό,τι αυτό συναντάγεται. Ακριβώς, τέλος πάντων, ο καθένας έχει την άποψή, του. Φυσικά, φυσικά. Και ότι και τα περιβαλλοντικά ωφέλη είναι δυσανάλογα με την. Κανένα δεν θέλει να επιβαρύνει το περιβάλλον, κανένα δεν θέλει να επιφέρει αναστάτωση σε οποιοδήποτε. Τέλο πάντων, το θέλουν, λέτε οι κάτοικοι. Δεν, το θέμα είναι ότι υπάρχει και θα σα το επιβεβαιώσει και ο πρόεδρο τη. Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Κόκα για αυτό το θέμα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site τη Καστοριά. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.